Βρίσκεστε στην εκπομπή Τι παίζει με τα πάντα. Και σήμερα θα δούμε τι έγινε στον κόσμο τις προηγούμενες εβδομάδες. Πάμε να ξεκινήσουμε. Το Twitter θα επιτρέψει στους υπαλλήλους τους να πάρουν την απόφαση αν θέλουν να έρχονται στα γραφεία τους ή να δουλεύουν από το σπίτι. Το Viber προσφέρει στους χρήστες του βιντεοκλήσεις έως 20 ατόμων χωρίς περιορισμό στη διάρκεια. Η Microsoft πέρυσι τον Ιανουάριο έχει υπογράψει ένα συμβόλαιο με την Yuzu Card, έτσι ώστε οι χρήστες της mobile έκδοσης του Microsoft Edge να προστατεύονται από τα fake news και να διαβάζουν νέα από έγκυρες πηγές. Πλέον αναπτύξαν το συμβόλαιό τους περισσότερο και οποιοδήποτε έχει το Microsoft Edge σε οποιαδήποτε έκδοση μπορεί να ενημερώνεται από την Yuzu Card. Τώρα θα μου πείτε τι είναι η Yuzu Card και γιατί δεν το ανέφερα πιο πριν. Η NewsGuard είναι ένα πάνελ από πάνω από 4.000 δημοσιογράφους που έχουν ως κοινό στόχο την καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων. Αν θέλετε την υπηρεσία, κανονικά θα πρέπει να δίνετε κάπου στα 3 δολάρια το μήνα, αλλά αν έχετε το Microsoft Edge είτε σε κινητό, είτε σε tablet, είτε σε υπολογιστή, μπορεί να το έχετε δωρεάν. Ένα από τα πράγματα που ξέρουμε σίγουρα για το PlayStation 5 είναι το τηλεχειριστήριό του, το DualSense, που είχαμε μιλήσει σαν τα προηγούμενα τι παίζει με τα πάντα. Πλέον, σύμφωνα με μια διαρροή η οποία διέρευσε μέσω του Iron Man PS5 ενός χρήστη στο Twitter, που στο παρελθόν είχε δώσει και άλλες διαρροές για το PlayStation 5, μας δείχνει ότι θα κοστίζει γύρω στα 60 ευρώ. Η Razer είπε ότι θα δώσει 5 εκατομμύρια μάσκες στους κατοίκους της Σιγκαπούρης που να είναι των 16 ετών. Σε αυτό το σημείο να πούμε πως κάτοικοι της Σιγκαπούρης είναι κάπου στους 5,7 εκατομμύρια, άρα μπορούμε να πούμε πως περισσότεροι κάτοικοι της Σιγκαπούρης θα πάρουν μια δωρεάν μάσκα. Τώρα, επιπλέον, η Razer θα προσθέσει 20 αυτόματους φωλητές στην πόλη που οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να σκανάρει το QR code με το κινητό του από την εφαρμογή Razer Pay και να λάβει δωρεάν τη δική του μάσκα. Αυτή είναι η εκπομπή για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Αν θέλετε μπορείτε να ακούσετε το podcast μου με το link στην περιγραφή ή να μπείτε και στο Discord που έχουμε με τον Μάρκο Καβαλά. Τον έχω φτιάξει εγώ βασικά δικό του δίνα, αλλά μπορείτε να μπείτε και να πείτε πως είναι δικό μου. Και εμείς θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή. It's outro time. It's outro time. It's the end of the video. It's the end of the video. It's the end of the video. It's the end. See ya. It's outro time.